ραδιόφωνο της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Και είναι το απογευματινό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 6 και περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Μεγάλωσε και η μέρα και αυτό είναι ευχάριστο. 1η Απριλίου σήμερα, κύριε Ανατολωτάκη. Mm. Είναι 1η Απριλιά, να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα οποία λέμε είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Ανατολωτάκη, θέλω λίγο να μείνουμε στο ερώτημα το οποίο σας έκανα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, για τα προβλήματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και επηρεάζουν βεβαίως και την περιφέρεια Επίρου από την κεντρική πολιτική σκηνή. Και ποιο είναι το περιθώριο, για παράδειγμα, πίεσης ακούει η κεντρική πολιτική σκηνή? Μέχρι τώρα δεν νομίζω. Θα σου εξηγήσω κάτι. Εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ, ούτε πρόκειται να χαριστώ σε αυτούς που είναι πάνω αυτή τη στιγμή και μας έχουν περάσει από τη μηχανή του κοιμά, εγώ θα έλεγα. Να. Είναι απίστευτα δηλαδή αυτά τα οποία σχεδιάζουν σε θέματα οικονομικής φύσεως. Εγώ δεν διαφωνώ με τα διαρθρωτικά μέτρα μιας κυβέρνησης στην κατεύθυνση στην οποία θα αναδιοργανώσει το κράτος, θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη εκεί, να συμφωνήσουμε όλοι ότι έπρεπε να πάρθουν μέτρα, να χτίσουν οργανισμοί οι οποίοι ήταν άχρηστοι, πληρωνόταν χωρίς λόγο υπάλληλοι οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα και είναι προσβολή για το μέσο Έλληνα, για τον κάθε Έλληνα, να πληρώνεται κάποιος και να μην κάνει κάτι. Ήταν όμως και μια πολιτική συνδιαλλαγή του πολιτικού σκηνικού όπως έχει διαμορφωθεί. Συμφωνούμε, γι' αυτό και τα ποσοστά του δικοματισμού έχουν πέσει, έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν πλέον τα 42% που ακούγαμε κάποτε με τον Μητσοτάκη ή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα όλοι κινούνται σε ένα ποσοστό 20%. Και απόδειξη αυτού είναι ότι αυτοί που με μια και μόνο κίνηση, όπως ήταν το ποτάμι του Θεοδωράκη, που δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς εκπροσωπεί και τι είναι, θα δούμε στο μέλλον, έφτασε ένα δημοσκοπικό 10%. Και αυτό δείχνει ότι ο πολίτης απέναντι στα κόμματα εξουσίας βρίσκεται απέναντι αυτή τη στιγμή, διότι δεν του πρόσφεραν αυτό που έπρεπε τόσα χρόνια. Κυβέρνησαν πάρα πολλά χρόνια την Ελλάδα, δεν κατάφεραν να τον πείσουν μετά από τόσα χρόνια ότι αυτά που έκανα ήταν τα σωστά. Είναι μόνο αυτό, ή είναι και το ότι και πάλι ο πολιτικός κόσμος ξαφνικά όλα αυτά που του είχε δώσει του τα παίρνει πίσω εν μία νυχτή, κύριε Ανατολωτάκη, ο πολιτικός κόσμος? Κοιτάξτε, ο πολιτικός κόσμος κάποτε δούλευε με το ρουσφέτη. Και πραγματικά και εμείς το αντιμετωπίζουμε τώρα σαν υποψήφοι πολλές φορές. Εγώ δεν θα κρυφτώ. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα πιστεύουν ότι παρά τον ΑΣΕΠ μπορείς να διορίσεις κάποιον. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν πρέπει πλέον να γίνονται έτσι τα πράγματα. Όσο και να θέλει να κρυφτεί κάποιος, δεν μπορεί πλέον να παίρνει τηλέφωνο και να λέει είμαι ο υπουργός, βάλε το δικό μου άνθρωπο εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι με αξιοκρατικά κριτήρια που είναι πολύ καλύτεροι από κάποιον φίλο ενός υπουργού. Αυτό τον βλέπουμε ακόμα και στους συμβούλους τους, ακόμα και σε αυτούς που έχουν δίπλα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα καταλάβουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε από τον πολιτικό και ο πολιτικός θα ασχοληθεί με άλλα πιο σοβαρά και πιο έντιμα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είμαστε σε μια φτωχή περιφέρεια, η Ήπειρος. Ναι. Είναι φτωχότερη, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε κάποια αντίρρηση πάνω σε αυτό? Εγώ θα σας πω, είμαστε πολύ πλούσιοι σε πράγματα τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει. Πολύ πλούσιοι. Παράδειγμα, έχουμε φανταστικές γεωγραφικές περιοχές, παράδειγμα, από το Μέτσοβο μέχρι κάτω, τα παράλια μας. Τόσα χρόνια στα παράλια έχει ασχοληθεί κανένας με την κάποιος δήμαρχος, κάποιος υπεύθυνος? Βάζω και τον εαυτό μου μέσα τόσα χρόνια, να φτιάξει βιολογικούς καθαρισμούς ούτως ώστε να έχουμε καθαρές θάλασσες. Έχει ασχοληθεί, γιατί τόσα χρόνια εμείς ασχολούμαστε με το να βάλουμε κάποιον άλλον σε κάποια θέση. Αυτά είναι τα λάθη που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, προτεραιότητά μας τώρα πρέπει να είναι ο τόπος. Και ο τόπος, εάν αναπτυχθεί σωστά, είτε αυτό λέγεται καθαρός αμβρακικός, είτε όχι παράνομη αλία, καθαρούς βιολογικούς καθαρισμούς στα παραλιακά μέρη. Η ανάπτυξη θα έρθει, διότι όταν οι θάλασσες μας θα έχουν μπλε σημαίες, όταν ο αμβρακικός θα μπορεί να ψαρεύεται όπως παλιά, τότε θα έχουμε ανάπτυξη, θα βγουν και άλλοι ψαράδες, η γεωργία και η κτηνοτροφία θα αναπτυχθεί περισσότερο, όταν θα έχουμε μια δοδόνη που θα παίρνει το γάλα στις τιμές που πρέπει. Με τη δοδόνη θα τα πούμε και με τη δοδόνη, βεβαίως, θα σας πω και γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τον τόπο και όχι τον άνθρωπο απλά σαν άνθρωπο, να τον βολέψουμε κάπου. Κύριε Ανατολωτάκη, κάποιος δύσπιστος θα πει γιατί δεν έγιναν όλα αυτά τις καλές εποχές που είχαμε και τα κονδύλια, είχαμε και τα χρήματα, γιατί έπεσε χρήμα. Θα σας πω κάτι, τότε ο καθένας από εμάς είχε 5 κάρτες τότε. Ναι.
Φουλάραμε όλοι λοιπόν, πηγαίναμε και τις εκδρομές μας, παίρναμε και τα αυτοκίνητα, μας έλεγε και το κράτος. Βεβαίως. Πάρτε και αυτοκίνητα και δεν θα πληρώσετε, και ξαφνικά τώρα τα καταθέτουμε στις πινακίδες. Καταλάβατε, ήτανε, θεωρώ ότι και εμείς ζούσαμε ξεκομμένοι από την πραγματικότητα. Όταν ο μισθός μας ήταν 2.000 ευρώ και εξοδεύουμε 3, φταίμε και εμείς. Ναι. Έτσι πιστεύω ότι τώρα άλλαξαν με πολύ δραματικό τρόπο τα πράγματα, άλλαξαν με πολύ δραματικό τρόπο για όλους μας οι συνθήκες διαβίωσης, και νομίζω ότι πρέπει πλέον να έχουμε βάλει μυαλό και να, όχι μόνο να ψηφίζουμε σωστά, αλλά και να βλέπουμε ότι πρέπει να βοηθάμε τον τόπο. Η ανάπτυξη θα έρθει από εμάς, από τον τόπο το δικό μας. Δεν θα έρθει κάποιος να μας πάρει από το χέρι, να μας δώσει πάλι χρήματα για να ζούμε καλά. Υπάρχει νοοτροπία όμως αυτή? Γιατί για παράδειγμα, για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και στον τουρισμό, για παράδειγμα, μίλαγε χθες ο κύριος Ζούλας, μίλαγε στον κύριο Καζατζίδη και λέγε ότι δεν είναι έτοιμη, π.χ. η Πάργα, δεν είναι καθαρή για να υποδεχτεί τους τουρίστες. Αλλά από την άλλη, υπήρχε, κύριε Ανατολιωτάκη, και η λογική: θα τα οικονομήσω εγώ αυτό το καλοκαίρι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος. Και νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία που λέτε, αυτό το αυτονόητο που περιγράφεται, δεν ξέρω κατά πόσο. Εκ των πραγμάτων θα γίνει αυτό. Πλέον εγώ, όταν θα έχω να διαθέσω 3 μέρες ή 7 μέρες το καλοκαίρι, ναι, μόνο για διακοπές, θα πάω στο κατάλημα που θα έχει ποιότητα. Mm-hmm. Και αναγκαστικά λοιπόν, όταν θα πληρώσω αυτό το ποσό για τις 7 μέρες, θα την αναζητήσω. Όταν θα πάω και θα είναι βρώμικο, ναι, ή δεν θα έχω καλό σέρβις, θα φύγω. Θα διαλέξω το επόμενο. Μέχρι να βρω αυτό που θα ικανοποιεί. Ψάχνει πλέον ο πόλης. Βεβαίως και θα ψάξει πλέον. Και η ποιότητα στον τουρισμό ειδικά θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο. Οι Τούρκοι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, που είναι απέναντι από εμάς, ακριβώς τα παράλια τους, αυτό έχουν καταφέρει να κάνουν. Έχουν δώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά στον τουρισμό τους. Ναι. Είτε με την ευγένεια που έχουν, είτε με τις εγκαταστάσεις που έχουν, είτε με οτιδήποτε. Εμείς κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στο let room, οτιδήποτε let room. Δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί ο τουρισμός να αναπτυχθεί έτσι. Θέλουμε λοιπόν ποιότητα, και σε αυτό νομίζω ότι όλοι οι ξενοδόχοι το έχουν καταλάβει πλέον. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο και ένα σχόλιο για την Δοδόνη, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια γαλακτοβιομηχανία η οποία πληρώνει μια απόφαση κυβερνητική, νομίζω, και κυβερνητικούς λανθασμένους χειρισμούς. Εγώ θα σας πω για την Δοδόνη, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που δεν ξέρει κανένας ή δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ είναι ότι κάποια στιγμή η αγροτική τράπεζα κατέρευσε. Βεβαίως. Ωραία, την πήρε η Πειραιός, και εκεί, μέσω του μνημονίου, ήταν προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα έχουν μόνο χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να προσφέρουν. Δεν μπορούν να έχουν υπηρεσίες άλλες. Και αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να δοθεί. Όπως. Ακριβώς αυτό τώρα είναι το λάθος. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν να πουληθεί κάποια στιγμή. Να. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές. Ο κύριος Καχρημάνης είχε μια πολύ δυνατή θέση για εταιρεία λαϊκής βάσεως, μέσω των ενώσεων ή από τους παραγωγούς τους ίδιους, να πάρουν με ποσοστά, με μετοχές, τη Δοδόνη στα χέρια τους. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου και άλλοι των ενώσεων δεν θέλαν αυτό το πράγμα. Παίξαν παιχνίδια πίσω από την πλάτη της Δοδόνης και των κτηνοτρόφων. Ναι. Με αποτέλεσμα η Δοδόνη να πάει εκεί που πήγε. Μάλιστα. Δεν ήταν δηλαδή η Δοδόνη, δεν ξεπουλήθηκε από κάποιον, από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή από τον Περιφερειάρχη ή από κάποιον άλλον. Δεν θέλαν να κάνουν το σωστό κάποιοι. Θέλαν να την πάρουν για την πάρτη τους. Και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, διότι υπάρχουν και σύμφωνα εμπιστευτικότητας που μιλούσαν με τους αγοραστές για το πόσο θα την πουλήσουν, που βγήκαν εκ των υστέρων, και τα έχει ο κ. Καχρημάνης αυτά και μπορεί να τα δείξει προεκλογικά αν χρειαστεί και αν προκληθεί βέβαια. Άρα λοιπόν ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που παίξαν τα δικά τους παιχνίδια σε βάρος των κτηνοτρόφων, και όχι ο Περιφερειάρχης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Θα μείνω σε αυτό, γιατί στα λίγα λεπτά που μας μένουν, κύριε Ανατολιωτάκη, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Κατεβαίνετε υποψήφιος αυτή τη στιγμή, ζητάτε την ψήφο των συμπολιτών. Ήδη βεβαίως γνωρίζετε κάποια πράγματα και λόγω της ιδιότητάς σας εδώ. Ποια είναι η πρόκληση για την επόμενη μέρα, με ρεαλισμό? Γνωρίζει ο πολίτης ότι τα πράγματα δεν μπορούν να είναι όπως πριν το 2009.
τι μπορούμε να στοχεύσουμε, σε τι μπορούμε να ελπίζουμε, ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ΣΕΣ. Είναι το καινούριο ΕΣΠΑ, το οποίο, ναι. Αυτό, σαν πρόκληση, έχει πλέον την καινοτομία. Καινοτομία. Δηλαδή, η καινοτομία είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε πλέον να φτιάχνουμε ούτε δρόμους, ούτε πλατείες. Αυτά έχουν τελειώσει με το καινούργιο ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα από το καινούργιο ΕΣΠΑ για να βουλώνουμε τρύπες. Όχι. Πλέον όχι. Όλα αυτά όμως μπορούν, εάν βρούμε μια καινοτόμο προσπάθεια, όπως είναι αυτή με το διάζωμα. Μάλιστα. Γιατί μέσα στο διάζωμα, και με το διάζωμα μάλλον μέσα στην... στο πλάνο, στη διαδρομή των αρχαίων θεάτρων, έχουμε βάλει και ένα πολύ σημαντικό, που είναι η παράκαμψη της Νικοπόλεως όπως είναι τώρα. Ναι. Και η δημιουργία κόμβων, mm-hmm. αλλά μπήκε ως καινοτόμο έργο μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων. Άρα λοιπόν η στόχευση από εδώ και πέρα είναι καινοτομία. Καινοτομία δεν είναι κάτι αφηρημένο, ούτε αστροφυσική είναι, ούτε τίποτα. Παράδειγμα, σε μια κτηνοτροφική μονάδα, καινοτομία θα είναι η επιστημονική πλέον παρακολούθηση των εγωπροβάτων. Ναι. Δηλαδή, θα έχουν τα κομπιούτερ μέσα, πότε γεννήθηκε, τα στοιχεία. Κατάλαβα. Πότε το άρμεξαν, πόσο βγάζει, μας χρειάζεται, δεν μας χρειάζεται. Δηλαδή πλέον θα πάμε σε πράγματα τα οποία θα είναι νέα, καινούργια για τον τόπο μας. Και που μπορεί να αποτελέσουν μια αφετηρία ανάπτυξης, διότι για παράδειγμα μπορεί να ελέγξει την παραγωγή, μπορεί να ξέρει κάποια στοιχεία, μπορεί να βλέπει μια ποιότητα που η τεχνολογία βοηθάει πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας τα προϊόντα μας να έχουν σφραγίδα. Δηλαδή, να μην παράγουμε ένα πολύ ωραίο ελαιόλαδο. Έχουμε πολύ ωραία αλλιευτικά προϊόντα. Ο κύριος Ιωάννου έχει κάνει προσπάθειες και για τα δύο αυτά για να πάρουν σφραγίδα πιστοποίησης. Mm-hmm. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό ο ξένος. Όταν διαβάζει, παράδειγμα, στον Καναδά ένα κομμάτι τυρί που είναι σε πλαστικό, mm-hmm. μέσα σε μια σακούλα, βλέπει πότε έγινε, από ποιον έγινε, ποιος παραγωγός είναι, σε ποια περιοχή έγινε. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν, και αυτές οι καινοτομίες το καινούργιο ΕΣΠΑ τις χρηματοδοτεί. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το καινούργιο ΕΣΠΑ και να πάρουμε όσα χρήματα μπορούμε. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε και χρήζει και περισσότερες αποκωδικοποίησεις. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά. Από την άλλη, κλείνοντας, η καθημερινότητα του πολίτη είναι ψηλά στην ατζέντα, υποθέτω, της επόμενης μέρας. Ένα πράγμα για το οποίο κατηγορείται ο κ. Καχρημάνης εν γέννη στην Ήπειρο είναι ότι του αρέσουν πολύ όταν έχει χιόνια, του λέγανε ο Αρκύρης, όταν έχει χιόνια, όταν έχει καταστροφές. Αυτό δείχνει όμως έναν άνθρωπο ο οποίος καταπιάνεται με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα όλων. Ξέρετε τι αγώνες έχει κάνει όταν έμαθε για τους στάβλους και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν είχαν άδεια. Τεράστιο αγώνα στο Υπουργείο και πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες να μπορούν να πάρουν ρεύμα, για να έχουν μηχανές για άρμεγμα, για να έχουν φως, για να έχουν τα πάντα. Ενώ πριν ήταν σε κάποια τσίγκια. Ναι. Όλοι τα έχουμε δει αυτά. Αυτά λοιπόν ο ίδιος κατάφερε με δικές του παρεμβάσεις να τα κάνει πραγματικότητα. Είχαμε το πρόβλημα με τους βοσκότοπους. Πάλι έκανε παρέμβαση. Είχαμε το πρόβλημα. Το τωρινό με το γάλα. Ναι. Δική του παρέμβαση για να προστατεύσει τους κοινοτρόφους και την παραγωγή της Ηπείρου. Και τα πέτυχε όλα. Άρα λοιπόν και ο κ. Καχρημάνης και οι τέσσερις αντιπεριφερειάρχες έχουν εντολή η καθημερινότητα να είναι στο πρώτο πλάνο. Και νομίζω ότι τα έχουν καταφέρει. Μάλιστα. Κύριε Ανατολιωτάκη, νομίζω ότι συζητήσαμε, δώσαμε το στίγμα, θέσαμε κάποια θέματα σε αυτή τη δύσκολη εποχή και νομίζω ότι ο κόσμος πλέον. Ένα τελευταίο ερώτημα. Λένε πολλοί ότι θα είναι απρόβλεπτη η εκλογική συμπεριφορά του κόσμου. Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλό ότι σε μικρές κοινωνίες, καλή ώρα, γνωρίζουμε ένας τον άλλον και μπορούμε άμεσα να πιστοποιήσουμε το έργο που έχει κάνει κάποιος. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο γενικότερα πολιτικό για τις κομματικές μεταγραφές που γίνονται σε όλα τα κόμματα και ένα δεύτερο, αν πιστεύετε πραγματικά στις ανεξάρτητες υποψηφιότητες. Θεωρείτε ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητες ή επειδή τα κόμματα πλέον δεν έχουν τα ποσοστά του παρελθόντος, όπως είπατε, αναγκάζονται να μην στηρίζουν, ας το πούμε, συγκεκριμένους υποψηφίους. Όσον αφορά για τις ανεξάρτητες υποψηφιότητες, συμβαίνουν και τα δύο.
Ναι. Ο φόβος φυλάει τα έρμα εδώ πέρα. Ναι. Άλλοι λένε ότι είναι ανεξάρτητοι με τη... και από πίσω ζητά το χρήσμα και το παίρνουν. Ή... Ναι. Και τα κόμματα φοβούνται μην εκτεθούν με κάποιον υποψήφιο. Και... γι' αυτό πάντως αυτό έχει ένα καλό. Ένα πολύ καλό. Ότι ο πολίτης αυτή τη στιγμή, βάσει αυτής της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του καθεμιανού, μπορεί να διαλέξει όποιον θέλει. Και έτσι θα διαλέξει τον καλύτερο. Εάν είχε περάσει τη Βουλή λοιπόν και το νομοσχέδιο, το καινούριο. Γιατί δεν πέρασε, για... Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα για την κεντρική πολιτική σκηνή. Ότι κάποια στιγμή μπερδεύει, μπερδεύει τα πράγματα. Θα μπορούσε να επιλέγει άλλον δήμαρχο. Άλλο, ναι, αυτό είναι. Αλλά τελικά είναι αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή την εξάρτηση. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα έρθει και η στιγμή που θα διαλέγουμε μόνοι μας τον τοπικό μας άρχοντα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι θα πάμε προς τα εκεί, γιατί τα κόμματα δεν θα έχουν πλέον λόγο. Πιστεύετε, κλείνοντας, ότι ο Καλλικράτης χρειάζεται περισσότερη θεσμική θωράκιση, διότι έγινε όλο αυτό το δημιούργημα, αλλά εντάξει, δεν χρηματοδοτήθηκε ποτέ. Ο κ. Καχρεμάνης λέει, το έχει πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι εμάς μας λέγανε, λέει, 13 μικρούς πρωθυπουργούς. Δεν νομίζω να είδα κάποιον πρωθυπουργό εγώ στα Περιφερειακά Συμβούλια. Εγώ είδα έναν άνθρωπο να αγωνίζεται για να διεκδικεί τα κεκτημένα που δεν τα δίνουν. Όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει, δεν αποφασίζει. Έχει... Αποφασίζει μεν, αλλά. Θέλει πολύ, πολύ μεγάλη δουλειά. Όταν λοιπόν έχεις ένα Καλλικράτη το οποίο αναφέρει τόσα πολλά πράγματα και εσύ προσπαθώντας να τα υλοποιήσεις βρίσκεσαι ακόμα σε προεδρικά διατάγματα που δεν έχουν υπογραφεί, δεν μπορείς και να δουλέψεις. Σωστά. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ο Καλλικράτης θέλει ενίσχυση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει η αποκέντρωση αυτή που λένε εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, να αποκεντρωθεί πλέον το κράτος το κεντρικό, πρέπει να είναι επιτελικό. Εγώ γνωρίζω τα προβλήματα της πόλης μου. Εγώ γνωρίζω τα προβλήματα της Πρέβεζας. Ο Καχρημάνης γνωρίζει τα προβλήματα. Συγγνώμη, παρακαλώ. Γνωρίζει τα προβλήματα της Ηπείρου. Αυτοί θα λύσουν. Τι μπορεί να λύσει τώρα ένας υπουργός από την Αθήνα όταν δεν γνωρίζει αν υπάρχουν μπλόκια στο λιμάνι ή δεν υπάρχουν. Σωστό. Τι σωστό. Να κάνει. Λοιπόν, σωστό. Εδώ δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν βρακικούς κόλπους. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Άτσι. Θέλω να σε ευχαριστώ θερμά για τον πρώτο κύκλο συζήτησης. Εμείς εδώ, έτσι κι αλλιώς, στα πλαίσια της πολυφωνίας, θέλουμε να ενημερώνει τον κόσμο. Σε πολλά πράγματα έχει δηλώνει άγνοια και είναι καλό που τα διευκρινίζουμε. Ναι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Εγώ ήθελα πρωτού τελειώσω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να πω στον κύριο Κονή, γιατί ξέχασα πριν. Όχι πολύ καλή επιτυχία, αλλά καλή επιτυχία τέλος πάντων. Αλλά και να σα ευχαριστήσω και εσά και του ακροατέ σα για τη συνέντευξη.